Τι κάνετε, πώς είστε, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, intro, αλλά μ' άρεσε ρε φίλε. Λοιπόν, σήμερα σκέφτομαι, θα μπω κατευθείαν στο έτσι στο θέμα. Σήμερα τέλος πάντων, μια witch, γεια σου witch. Σκέφτομαι να φτιάξουμε ένα sorting system. Και θα μου πείτε, Bluebell, γιατί το sorting system? Γιατί τα chest room μου είναι σχατά. Είχα το πρώτο μορφικό chest room εδώ πέρα κάτω. Τώρα το έχω παρατήσει, δεν έχω ποτέ, έχει μαλακίες μέσα και... Ναι, βλέπετε πως είναι περίπου. Είναι σκατά. Οπότε, όπα. Α, εντάξει, οκ. Όχι, δεν είχε τζάμι, οκ. Οπότε βλέπετε ότι είναι σκατά. Και θέλω ρε φίλε να φτιάξω ένα μέρος όπου να έχω τα items μου. Να ξέρω ότι θα τα βάζω σε ένα chest και θα πηγαίνουν όλα εκεί που πρέπει. Οπότε, τι κάνουμε γι' αυτό, φτιάχνουμε ένα sorting system. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω αν τι έχετε σκεφτεί, όσοι παρακολουθείτε και γουστάρετε αυτή τη σειρά και σας αρέσει, αν έχετε μπει λίγο στο mood, το τι έχουμε κάνει για τα σχετικά, έχουμε φτιάξει ουσιαστικά ένα μικρό χωριουδάκι. Αλλά, το sorting system δεν θα είναι ούτε στο σπίτι, ούτε σε αυτό, ούτε σε κανένα από αυτά εδώ πέρα. Θέλω να είναι κάπου ξεχωριστά. Θέλω να είναι κάπου, ρε φίλε, το οποίο... Ω, πέθανε. Οκ, 5 bones, γιατί όχι. Θέλω να είναι κάπου να το μπορώ να το χτίσω, να κάνω έτσι τρελή φασάρα, τρελό καλό, καλή μπίζνα. Και κάτι μου λέει ότι θα το βάλω κάπου εδώ πάνω ρε φίλε. Και υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό. Πρώτον, εδώ πάνω ήθελα από την αρχή να κάνω γενικά builds, δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή το να έκανα πυργάκια εδώ πέρα δεν έλεγε, το να έκανα cliff houses δεν είναι πολύ cliff. Για να κάνω σπίτια στον κρεμό, το να κάνω σπίτια στο βουνό πάλι δεν έλεγε ρε φίλε, δηλαδή είναι όλο βουνό, θα το κοιμήσουμε με σπίτια, έχουμε και άλλο χώρο για σπίτια στο βουνό. Νομίζω πως είναι μια καλή ιδέα, μιας και θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σαν πύλη μέσα στο βουνό αυτό όλο, να το σκάψουμε μέσα, να κάνουμε υπόγειες σύραγγες, υπονόμους, οι οποίοι να βγαίνουν στο χάρι απέναντι. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Επίσης τώρα έχουμε και zoom και είναι πολύ πιο ωραίο το Minecraft, είναι τέλειο. Άγυρο. Οπότε κάπως έτσι το έχω σκεφτεί. Και αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρω ότι αυτό το βίντεο γενικά τώρα το γυρίζω 10.30 πρέπει να είναι η ώρα το πρωί, ξύπνησα 9 και κάτι, είναι 10.30 και στις 3, βασικά στις 2 και πρέπει να φεύγω γιατί έχω σχολή. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να τελειώσω μέχρι τις 2 και. Οπότε, αν σε κάποιο άλλο κλιπάκι πιο μετά με ακούγομαι λίγο περίεργα, λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο σιγά, ίσως μπορεί να το κάνω record στις 12 το βράδυ και επειδή δική μου τη δική μου δεν θα μπορώ να φωνάζω όπως τώρα. Ίσως μπορεί να το κάνω record το μεσημέρι, ίσως μπορεί να το κάνω record μια εβδομάδα. Δεν ξέρω, πιστεύω πως θα μου πάρει πολύ γιατί... Ελάτε ρε μαλάκες, είμαι ο Bluebell, ξέρετε μένα να κάνω Redstone. Όλα από το τα έχω δει, τα Redstone. Εντάξει, και κάποια από τα σπίτια αυτά έχω δει από tutorials. Αλλά πάντα βάζω το δικό μου χαρακτήρα στα tutorials, εντάξει. Για όσους δεν καταλάβανε, σε αυτό το επεισόδιο μάλλον θα κάνουμε το... Τέλος πάντων, το design ας το πούμε, το εξωτερικό, την όλη φάση. Νομίζετε ότι η ζωή σας δεν έχει νόημα και δεν έχετε τι να κάνετε με τη ζωή σας και νιώθετε άσχημα? Σκεφτείτε και εμένα που κάθεσα και έκανε όλο αυτό εδώ πέρα. Ναι, κι όμως. Λοιπόν, ουσιαστικά τι έχω κάνει. Έχω καλύψει όλο αυτό με grass και dirt και ιστορίες. Αυτό είναι γεμάτο και μέσα, νομίζω. Ναι, είναι και μέσα γεμάτο. Μόνο που αυτό εδώ πέρα έχει ένα-δύο blocks κάπου κενό. Να, έχει κενό λίγο γιατί. Ρε φίλε, βαρέθηκα έτσι. Είμαι εδώ πέρα μία ώρα και κάνω αυτό το πράγμα. Είναι ουσιαστικά σαν να φτιάχνω ένα βουνό, ρε φίλε. Σαν να φτιάχνω ένα μειωμένο βουνό και βαριέμαι πραγματικά να το κάνω. Οπότε άφησα και δύο blocks κενό. Θα βάλουμε φωτισμό να μην σπονάρουν ζόμπια. Λοιπόν, έκανα αυτό εδώ πέρα για να μπουν ουσιαστικά το pattern του τοίχου μας. Ωραία. Και έχω οχυρώσει ουσιαστικά και από εδώ το βουνό μας. Ναι, μόνο εδώ πέρα δεν το έκανα. Εντάξει, εδώ πέρα ρε φίλε. Ω, πέθανα. Οπότε, ναι. Τώρα. Τι ήθελα να πω, ρε φίλε. Ήθελα να πω ότι. Όπα. Εντάξει, κάνω μίσκληξη. Ότι θα πάω να ψάξω λίγα designs στο Pinterest, στο αγαπημένο μου, γιατί έχει πολύ γαμάτα designs για τείχους εδώ πέρα. Αν δεν βρω εκεί πέρα, θα μπω σε κανένα Hypixel να αντιγράψω κανένα. Γιατί τα ξέρε μαλάκες, ένα τείχος όπως αυτός της πλατείας που είναι 3-4 blocks είναι μικρός. Αυτός είναι 15.000 blocks, είναι μεγάλος, έτσι δεν μπορώ να το κάνω έτσι να βρω design μόνος μου. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ πέρα θα συνεχίζει η ζωή, θα μπαίνει μέσα το temple μας, ο ναός μας ας το πούμε. Και πρέπει να κάνω τεράφωνο και το βουνό, έτσι ώστε να πέφτει και λίγο από εδώ ομοιόμορφα, να το ανεβάσω 1-2 blocks πάνω όλο το βουνό αυτό, οπότε ναι. Θα δούμε, τέλος πάντων.
Πάω να ψάξω πραγματάκια και τα λέμε σε λιγάκι. Κοιτάξτε, γενικά το είχα φανταστεί ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βρω design στο Pinterest, γιατί όταν πάτησα wall design στο Pinterest μου βγάλε μόνο wall για κάστρο, λες και φτιάχνουμε κάστρο. Αλλά anyway, μπήκα Hypixel, ρε φίλε, όπως βλέπετε, και δεν έχει κάτι το σπουδαίο. Δηλαδή, αυτά πιστεύω δεν θα τέριαζαν γενικά στην προκειμένη περίπτωση που φτιάχνουμε αυτό το πραγματάκι. Επίσης, αν κολλάω λίγο από FPS είναι γιατί Hypixel server βασικά, οπότε καταλαβαίνετε. Γενικά δεν έχει κάτι το σπουδαίο από wall designs, έχει απλά random blocks. Όπα μαλάκα, τι είναι αυτό ρε. Έχει γενικά random blocks από όσους βλέπετε. Κάνω ακόμα γύρω-γύρω, κάνω εδώ και κάνω 5 λεπτά γύρω-γύρω βασικά. Να δω τι μπορώ να τη γράψω βασικά. Όταν λέω να τη γράψω, γιατί πολλοί το παίρνετε ρε φίλε, ότι ο μαλάκα ο Bluebill κάνει ακριβώς το ίδιο με αυτά που βλέπει ο μαλάκα. Αν πάτε και βρείτε ένα από αυτά που έχω φτιάξει ολόιδιο, εντάξει, εκτός από το αρχικό σπίτι που είναι σχεδόν ίδιο. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι ολόιδιο, εντάξει. Σας δίνω 10 ευρώ pay save τώρα, στη στιγμή. Εντάξει, μην το κάνει κανείς και γίνω expose όμως, ξέρεις. Λοιπόν, player housing, ρε φίλε, θέλω wall designs βασικά. Πρέπει να είναι Japanese style buildings αυτά και μου αρέσουν αυτές οι σκεπές. Αν και είναι πολύ μεγάλα τα σπίτια. Anyway, δεν έχω βρει κάποιο wall design, οπότε θα το πάμε στο random. Οπότε θα δείξεις. Πάμε να κάνουμε πράγματα και θα δούμε. Μετά από μισά ωράκι νομίζω. Έχει περάσει σίγουρα μισά ωράκι. Έχω κάνει αυτό. Okay, ελπίζω να φαίνεται ωραίο. Βασικά φαίνεται ωραίο, ρε φίλε. Δηλαδή, αν πας και πιο κάτω να το δεις κάπως. Φαίνεται ωραίο, φαίνεται ότι υπάρχει κάτι το μεγάλο εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Και όντως, γιατί θα φτιάξουμε μια είσοδο από τέμπλ, από ναό, ξέρω εγώ τι καλά. Οπότε θα φαίνεται, πιστεύω, πάρα πολύ ωραίο. Να σημειωθεί τώρα ότι ακόμα δεν έχω πάει σχολείο, όπως σας είπα και στο πρώτο κλιπάκι. Επίσης, δεν ξέρω να σου το πω. Βρήκα μέλισσες, ρε φίλε. Τώρα θα πείτε πώς βρήκες μέλισσες. Έκανα να σπον στο δέντρο. Υπάρχει 5% πιθανότητα, επειδή το ψάξα, μόλις δίνεις, μπορούν να μιλήσει ένα sapling. Το οποίο είναι δίπλα από ένα flower. Ένα με δύο blocks νομίζω. Να βγάλει μελίση και αν βγάλει υπάρχει 2% πιθανότητα να έχει μέλισσες. Εγώ έπεσα σε αυτό το 2%. Τα παιδιά ο Χάρης και αυτοί έπεσαν, δεν έχουν βρει ακόμα μέλισσα, γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε μέλισσα εκεί στο σπίτι του, κάπου έχουμε φτιάξει ένα μικρό farm. Οπότε ναι, λοιπόν, φαίνεται ωραίο ρε φίλε αυτό, φαίνεται πολύ κομπλέ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι ρε φίλε, θα το κρατήσουμε, εννοείται, είναι πάρα πολύ ωραίο βασικά. Και γαμώ. Ωραία. Οπότε θα πάω να δουλέψω λίγο στην πύλη και στο Terraform 2. Α, εδώ πέρα έχουμε κάνει, ναι. Θα πάω να δουλέψω λίγο στην πύλη και στο Terraform. Δεν φαίνεται τίποτα έτσι. Του βουνού και τα λέμε σε λιγάκι. Οπότε ναι. Επιστρέψαμε. Και θέλω να πάμε να δείτε τι έχω κάνει. Επίσης, μην ανησυχείτε για τον εξωτερικό χώρο εδώ πέρα. Όλο αυτό θα το φτιάξω. Μπορεί και off camera. Εγώ θέλω τώρα να ασχοληθούμε με αυτό. Μέχρι τώρα έχω κάνει αυτό. Αυτά ναι, δεν φαίνονται βασικά και τόσο, είναι απλά κολόνες ρε παιδί μου και καλά που κρατάνε όλες οι φωτιές. Αυτό το έκανα σαν πύλη, τώρα θα μου πείτε γιατί έκανες αυτό σαν πύλη, ξέρω εγώ τη φάση. Δεν ξέρω ρε φίλα, απλά δεν μου έρχονταν κάποια ιδιαίτερη πύλη που μπορούσα να φτιάξω. Γενικά δεν βρήκα και design είναι η αλήθεια. Οπότε έφτιαξα αυτό, μιας και μπορούσα να φτιάξω αυτό. Τώρα σκέφτομαι να κάνουμε κάτι τέτοιο περίεργο φάση. Μπορούμε να το κρατήσουμε, είναι η αλήθεια. Ας το κρατήσουμε κάπως έτσι. Κάνει ωραία blending με το από πίσω, το οποίο είναι κενό εδώ πέρα ουσιαστικά. Είναι ωραία, θα το κρατήσουμε. Λοιπόν, έχω κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε και στο προηγούμενο κλιπάκι. Έχω χάσει τη σειρά και όλο που το κάνω record. Έχω βάλει κάγκελα εδώ πέρα. Έχω βάλει daylight sensors με λάμπες που όταν είναι βράδυ ανοίγουν. Εκεί πέρα πάνω έχω βάλει φωτιές. Τι άλλο, έχω βάλει glowstone εδώ πέρα για φωτισμό με glass. Και τώρα ουσιαστικά θα κατεβούμε προς τα κάτω, στο οποίο μέρος δεν ξέρω κανονικά πώς θα είναι μέσα, αλλά θα το φτιάξω τώρα αμέσως, οπότε ναι. Πάω να κάνω πράγματα και τα λέμε σε λίγο. Ναι, γενικά θυμάστε που σας έλεγα ότι ίσως ρε παιδί μου πάρει μέχρι την επόμενη μέρα το record. Τώρα είναι 10 η ώρα, 10 και της επόμενης ημέρας. Έχω κάνει κάποια πράγματα από ό,τι βλέπετε. Έχω σκάψει ένα τετράγωνο τεράστιο εκεί πέρα μέσα. Το έχω αντικαταστήσει όλα τα πράγματα αυτά με. Όλα τα. Πώς τα λένε, ρε φίλε. Τα ορυκτά δηλαδή, άντεσα και αυτά με stone για να φαίνεται ίδιο, γιατί δεν αντέχω να το βλέπω αλλιώς. Και πάμε να δούμε τι έχω κάνει. Έχω φτιάξει ουσιαστικά. Εντάξει, μόνο εδώ δεν τα έχω εγκαταστήσει. Εντάξει, μόνο εδώ πέρα τα έχω κάνει. Εντάξει, είναι κομπλέ. Λοιπόν,
Ουσιαστικά αυτό είναι το sorting system. Θέλει και άλλα. Έτσι, θέλει και άλλα, είναι σίγουρο αυτό ότι θα κάνω και άλλα. Γιατί? Γιατί αυτά δεν είναι τίποτα. Γενικά δείτε εδώ πόσα λίγα items έχουμε. Τα τέσσερα είδη wood που έχω στην κατοχή μου, κάποια, όλα βασικά, φανταστείτε ότι όλα τα creeper, όλα τα stone είναι από εκεί μέχρι εδώ, οπότε πάνε αυτά. Και έχουμε και gravel εδώ και μελικά λαγκρή εδώ πέρα και δεν έχω βάλει καν ακόμα polished diorite, diorite, polished granite και granite. Δεν τα έχω βάλει αυτά, είναι ακόμα 4 πράγματα τα οποία δεν τα έχω βάλει καν ακόμα και δείτε έχουμε ακόμα μόνο ένα chest χώρο. Από πίσω είναι πάρα πολύ απλό, ουσιαστικά να κάνεις αυτό το πράγμα, απλά θέλεις πολλά hoppers και πολύ iron, που ευτυχώς που έχουμε το iron farm πραγματικά. Οπότε ναι, πρέσβαν τώρα τις κλασικά, δεν είναι κάτι δύσκολο, εύκολο είναι, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς, γιατί ήμουν και άσχετος. Κάπου εδώ πέρα ακούγεται ένα zombie, anyway. Οπότε μέχρι τώρα έχω κάνει 7, σκέφτομαι όμως να κάνω και έναν δεύτερο όροφο από κάτω, στον οποίο θα έχει άλλα τόσα. Τι λέτε? Να βγει καλό ρε φίλε, να το δοκιμάσουμε. Οπότε, εγώ τώρα θέλω να φτιάξω λίγο εδώ πέρα το χώρο αυτό, να δω αν θα βάλω φύση, να δω το design πώς θα πηγαίνει και θα τα πούμε σε λιγάκι. Οπότε, ναι. Τα λέμε σε λίγο. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, έχω τελειώσει το όλο εσωτερικό, τον πρώτο όροφο βασικά, γιατί θα κάνουμε... Εγώ πιστεύω πως θέλει άλλον έναν, ίσως και δύο ορόφους προς τα κάτω ή προς τα πάνω, θα δούμε αντίστοιχα. Και λόγος είναι ότι είναι λίγα τα items που μπορούμε να στακάρουμε. Γίνεται να βάλεις και δύο items μέσα σε ένα chest. Αλλά ναι, είναι λίγο περίεργο ρε φίλε και βαριέμαι τώρα να μπαίνω στη διαδικασία να κάθομαι να σπάω όλο αυτό και να φτιάχνω το double item filter και τα σχετικά. Οπότε, πάμε λίγο να δείτε πώς έχει γίνει μέσα. Το design είναι... Όχι περίεργο, είναι απλά κομπλέ, δεν μ' αρέσει, απλά είναι απλά κομπλέ και το έκανα γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ το έχω κάνει κάπως έτσι ρε παιδί μου, σε φάση mines αλλά πιο οργανωμένα, πιο ωραία με polished andesite. Όπως μπαίνεις εδώ πέρα έχει lantern διαφορτισμό και το μέσα design είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι έχει βγει, αυτό είναι το chest, όπα, αυτό είναι το chest για αυτή την πλευρά και αυτό είναι το chest για αυτή την πλευρά. Οπότε, που έχουμε cobblestone, εδώ, ωραία, πάμε εδώ και πετάμε όλο το cobblestone μέσα, αυτό είναι το item filter που χρησιμοποιώ για τα item filters. Οπότε το cobblestone έρχεται κατευθείαν εδώ από ό,τι βλέπετε. Εδώ πέρα θα το έχω αφήσει έτσι για να κάνουμε τον δεύτερο όροφο, εδώ πέρα που έχει slabs θα μπουν, γεια σου Κφετράτζικ. Εδώ πέρα που έχει slabs θα μπουν glasses λογικά για να φαίνεται ο από κάτω όροφος εννοείται. Και εδώ πέρα, από εδώ και από εδώ έχω κάνει κάποιες πόρτες έτσι ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε να βλέπουμε το μηχανισμό ρε φίλο. Αυτό γιατί είναι... Α, αφού δεν έχω items μέσα στο τελευταίο chest. Σωστά. Οπότε κάπως έτσι είναι τέλος πάντων η όλη φάση. Εδώ πέρα βλέπετε ότι σε ό,τι είναι αναμένο έχω items μέσα. Οπότε κάπως έτσι είναι το item filter. Κάνεις rename ένα item, το βάζεις εδώ και βάζεις τέλος πάντων το item που θες, ένα stack από το item που θες, θα κολλήσει κατευθείαν στο 41. Οπότε ναι, αυτά ρε φίλοι για αυτό το επεισόδιο, κάνουμε πολύ progress, θα μου βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα ο Ιώσος να ρωτήσει γιατί τα χρώματα είναι μπουντάκια αυτά, δεν ξέρω, έτσι απλά έτσι μου άρεσε, έτσι το έκανα, οκ. Okay. Εντάξει, έλα, σκάστε τώρα. Το έξω θα το διακοσμήσουμε, ίσως το κάνω off camera, ίσως το κάνω στο live, θα δείξει, όχ, lantern. Το πήρα. Κάτσε εδώ. Οπότε ναι, θα φτιάξουμε και αυτό εδώ πέρα. Οπότε αυτά ρε φίλε, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like. Και άμα θέλετε να ενημερωθείτε για το επόμενο βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe. Τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Γεια σας.